Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα και πάμε να βρούμε στην άλλη άκρη της οθόνης μας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Κύριε Φίλια, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση φυσικά. Ήσασταν παρόν στις διαμαρτυρίες των αγροτών εδώ στον πύργο, τους υποδεχθήκατε στο διοικητήριο και δηλώσατε ότι η περιφέρεια είναι στο πλευρό τους. Έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό συνέβη για δεύτερη φορά. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι πριν από 20 μέρες στη συγκεκριμένη συνάντηση. Ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕΕ Ηλίας, ο κύριος Κοροβέσης, όπου εκεί τότε και πριν, αν θέλετε, πάρει αυτή την έκταση, οι αγροτικές κινητοποίησεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, παραλάβαμε τα αιτήματά τους και υποσχεθήκαμε και εγώ και ο κύριος Κοροβέσης ότι θα δυναμώσουμε τη φωνή τους, τη φωνή του αγροτικού κόσμου, όχι επειδή θα τους κάνουμε τη χάρη, αλλά ακριβώς επειδή πιστεύουμε και αναγνωρίζουμε ότι τα αιτήματά τους είναι δίκαια και είναι στην πραγματική έκταση που ο αγροτικός κόσμος τα παρουσιάζει και ζητά τη λύση τους. Είναι αιτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωσή τους. Αυτό λοιπόν. Να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι είστε στο πλευρό και θα τα αναδείξετε και θα τα προωθήσετε. Με ποιο τρόπο έχετε σκεφτεί ως περιφέρεια πώς θα κινηθείτε ώστε να ενισχύσετε αυτό που αφορά τους παραγωγούς αλλά και όλους εμάς, γιατί ακριβά κόστη καλλιέργεια σημαίνει και ακριβό φαγητό για εμάς το ράφι, έτσι? Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι δύο άξονες που θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Είναι ζητήματα λοιπόν που αφορούν τον αγροτικό κόσμο που περνάνε μέσα από την περιφέρεια, που μπορεί η περιφέρεια τέλος πάντων, έχει την υπηρεσιακή ετοιμότητα, την δυνατότητα να κάνει πράγματα, και είναι και ζητήματα τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες της περιφέρειας, αγγίζουν το Υπουργείο και την κυβερνητική πολιτική και ακόμα μακρύτερα την ευρωπαϊκή πολιτική. Όσο αφορά λοιπόν στις δικές μας, αν θέλετε, αρμοδιότητες, γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και οι αγρότες ότι η περιφέρεια προσπαθεί καθημερινά με διάφορους τρόπους και διοικητικά να αντιπαρέρχεται σε οποιαδήποτε αιτήματα καθημερινά έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, αλλά και να υποστηρίζει το έργο τους θέτοντας τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλεύονται διάφορα προγράμματα τα οποία δίδονται από την κυβέρνηση στην περιφέρεια για τους αγρότες, όπως είναι τα προγράμματα βελτίωσης, όπως είναι τα προγράμματα των νέων αγροτών και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που αυτά είναι και τα πιο κύρια και κέρια που τους ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν και όλους μας φυσικά, που αφορούν την κεντρική κυβέρνηση αλλά και τις σχέσεις τους με άλλους οργανισμούς. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο ΕΛΓΑ, όπως είναι ο ΕΠΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Σε αυτήν την περίπτωση η περιφέρεια, ο ρόλος της περιφέρειας, το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αποφασιστικός. Είναι όμως ο ρόλος της σημαντικός, υπό την έννοια ότι μπορούν τα αιτήματα να μεταφέρονται και να δυναμώνουν τη φωνή των αγροτών, ενδεχομένως λίγο πιο εύκολα από ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι. Αυτό λοιπόν κάναμε και αμέσως μετά τη συνάντηση που σας είπα εδώ και 20 μέρες με τον Περιφερειάρχη. Την ίδια αμέσως εβδομάδα κλείσαμε ραντεβού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αβγενάκη, όπου μεταξύ άλλων ζητημάτων δηλαδή που αφορούν την περιφέρεια και ούτως ή άλλως έπρεπε να συζητηθούν και να αναλυθούν στον κύριο Αβγενάκη, θέσαμε ακριβώς το κείμενο, το ψήφισμα και τα αιτήματα των αγροτών υπόψη του. Του είπαμε λοιπόν ότι είναι ζητήματα πραγματικά, του μεταφέραμε την εικόνα, τον αναβρασμό, την πραγματική κατάσταση και ζητήσαμε και εμείς να δοθεί άμεσα λύση στα συγκεκριμένα ζητήματα. Σίγουρα η πρόθεση υπάρχει και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, όμως υπάρχει και ένα σκόπελος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σήμερα νωρίς το πρωί συνεδρίαζαν οι Υπουργοί Γεωργίας των χωρών μελών. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια θετική απόφαση για τους αγρότες? Δηλαδή θα αμβληθούν οι αυστηρές απαγορεύσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο εύκολη μετάβαση, πράσινη μετάβαση? Μόλις σήμερα, ο κύριος Αβγενάκης, γνωρίζω πολύ καλά ότι σήμερα ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Βρυξέλλες και έχει ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα που αναφέρατε και βεβαίως μας ζήτησε και εμάς να κάνουμε σχετικές προτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια και αυτός θα
διαβιβάσεις σε επόμενες σκέψεις μέχρι να αποφασιστούν κάποια ζητήματα που αφορούν και τους Έλληνες αγρότες, και αυτό θα κάνουμε. Και φυσικά αυτό δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, είναι ζητήματα τα οποία έχουν θέσει υπόψη οι αγρότες μας, γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, έτσι ώστε να έχει και αυτός ως υπουργός πλέον της Ελλάδος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί που παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις, να έχει και τα στοιχεία που χρειάζεται, αλλά να έχει και τα επιχειρήματα, έτσι ώστε να διεκδικήσει σημαντικά θέματα που δυσκολεύουν πραγματικά τον Έλληνα αγρότη και κατ' επέκταση δυσκολεύουν και τον Έλληνα πολίτη. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι αγρότες δεν καταναλώνονται μόνοι τους, καταναλώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έχει σχέση λοιπόν με την ύπαρξη, με την επιβίωση όχι μόνο του αγροτικού κόσμου, αλλά και ολόκληρων όλων των πολιτών. Επειδή προσωπικά γνωρίζω ότι εσείς ο ίδιος παρακολουθείτε στενά το κομμάτι των τιμών, δηλαδή από τον παραγωγό στο ράφι και αντιστρόφως, θεωρείτε ότι υπάρχει, εκμεταλλευόμενη την κρίση, κάποιοι προσπαθούν να εσχροκερδίσουν, κύριε Φίλια? Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται μεγάλη μελέτη ή ιδιαίτερη μελέτη για να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία σε σχέση με τις τιμές που φεύγουν τα προϊόντα από την παραγωγή και σε σχέση με τις τιμές που τα προϊόντα φτάνουν στον καταναλωτή. Το γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει αναντιστοιχία, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος, το οποίο φυσικά από τη μια το πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής και το επιβαρύνεται, και από την άλλη δεν, το ποσό που φτάνει στον αγρότη είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με την τελική τιμή. Εδώ λοιπόν η περιφέρεια, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα από τα ζητήματα που θέσαμε, μπορώ να σας πω, στον κύριο Αυγενάκη, του είπαμε ότι ο μηχανισμός, ο διοικητικός μηχανισμός της περιφέρειας είναι στη διάθεσή του, έτσι ώστε, γιατί και ο ίδιος μας είπε ότι έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια ελέγχου και της εσχροκέρδειας και της τελικής τιμής των προϊόντων και των ελληνοποιήσεων, που και αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Του θέσαμε λοιπόν ευθαρσώς μαζί με τον Περιφερειάρχη τότε, εκείνο το βράδυ, τον διοικητικό μηχανισμό της περιφέρειας, έτσι ώστε να συνδράμουμε σε αυτό το πραγματικά λυπηρό και άσχημο γεγονός που τελικά συμβαίνει και πρέπει να το παραδεχτούμε ότι συμβαίνει. Και πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Φίλια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ο διοικητικός μηχανισμός της περιφέρειας, δηλαδή η περιφέρεια κάνει ελέγχους σε υπεραγορές, τσεκάρει να δει εάν υπάρχει εσχροκέρδεια ή όχι, σωστά? Και όχι τσεκάρει, και υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία έχει επιβάλει και τιμές. Έχουν επιβληθεί και πρόστιμα δηλαδή, έτσι? Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως, να ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, κρατικοί μηχανισμοί, στους οποίους δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Γι' αυτό και σας είπα νωρίτερα ότι τι είπαμε. Είπαμε ότι εμείς έχουμε το διοικητικό μηχανισμό. Φυσικά και υπάρχει έλλειψη προσωπικού, φυσικά και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε μόνοι μας σε όλο αυτό το σπουδαίο, αν θέλετε, έργο. Από εκεί πέρα όμως είμαστε στη διάθεση να υπερβάλλουμε αυτόν και να βοηθήσουμε το κεντρικό κράτος, που φαίνεται ότι αναγνωρίζει και αυτό διά του Υπουργού, αυτό τουλάχιστον έχω ακούσει εγώ ο ίδιος από τον ίδιο να το λέει, σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε να υπάρχουν άμεσα και πολύ γρήγορα θετικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, γιατί αφορά τη ζωή όλων μας. Κύριε Φίλια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με τους αγρότες που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν είχαν σήμερα τη δυνατότητα να είναι στο διοικητήριο. Παρ' όλα αυτά όμως τα προβλήματα αυτά και τα θέματα αφορούν και τους ίδιους, αλλά και κυρίως και όλους εμάς. Και τον τελευταίο πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.